Μα ούτε τραγούδια δεν προλαβαίνουμε ούτε τίποτα. Ναι. Πού να προλάβουμε. Δεν έχει. Λοιπόν, να πούμε γιατί ρωτάτε αρκετοί. Το, ναι. Εντάξει, τώρα ποιος θα το ξέρετε, όσοι έχετε πρόσβαση στο ίντερνετ, γιατί βγήκαν λεπτομέρειες. Για όσους δεν έχετε, όμως, να πούμε ότι το Φενέρμπαχτσε Μπεσίκτας έχει διακοπεί οριστικά. Επαναληπτικός επιτελικός του κυπέλλου Τουρκίας. Ήταν 2-2 το πρώτο παιχνίδι. 0-0, εκεί γύρω στο 60. Κάποιος από την εξέδρα της Φενέρ πέταξε αντικείμενο το οποίο βρήκε τον προπονητή της Μπεσίκτας, τον Σενιόλ Γκιουνές, στο κεφάλι, ο οποίος πήγε στο νοσοκομείο, του είχαν κάνει 5 ράματα και 5 ράματα του κάνανε πρόχειρα, γιατί τα δαμή είναι αυτά τα ράματα που κάνουν και στους παίκτες. Ναι. Αυτά τα πρόχειρα με το συρραπτικό που δεν είναι καθόλου ωραία και πρέπει να πονάνε και πολύ επίσης. Λοιπόν, και διακόπηκε οριστικά το παιχνίδι. Εντάξει, το λέμε γιατί κάτι σας θυμίζει, φαντάζομαι. Δεν πάω να καταλάβω τι εννοείς. Το διέκοψε οριστικά ο διαιτητής. Μπεσίκτας έπαιζε με 10 το μεταξύ από το 30 λεπτό. Είχε αποβληθεί με απευθείας κόκκινη κάρτα ο Πέπε. Άδικη σίγουρα. Σίγουρα άδικη. Προφανώς. Ναι. Άδικη. Λοιπόν, Μπέρνλι Τσέλσι τελείωσε 1-2. Πώς θα το παρακολουθούσατε. Λέσταρ Σαουθάμπτον τελείωσε 0-0. Τα Μπέτις Λας Πάλμας και Λεβάντε Μάλαγα είναι τα μόνα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Είναι αμφότερα στο 0-0. Τώρα, από τις έτσι ας το πούμε ειδήσεις της μέρας, πρέπει να πω γιατί μετά θα περάσει η μέρα, ξέρω πώς κάπου κατάφερα να το βρω σε κάποιο ψάξιμο. Υπάρχει μόνο ένα ωραίο site που λέγεται στιγμιότυπα.gr που βάζει και παλιά πράγματα. Ναι. Λοιπόν, και η σημερινή αναφορά είναι ότι σαν σήμερα το 2002 ο Ότμαρ Χίτσβελτ, ναι, άφηνε εκτός αποστολής για το παιχνίδι με της Bayern, για το παιχνίδι με τη Χέρτα Βερολίνου, τον Effenberg. Ναι. Γιατί? Είναι άσχημος. Αυτό θα έπρεπε να συμβαίνει. Ναι, ναι. Λοιπόν, διότι είχε κάνει δηλώσεις ο Effenberg και είχε πει ότι η πλειοψηφία των 4 εκατομμυρίων καταχωρημένων ανέργων της Γερμανίας στην εποχή, ναι, την εποχή εκείνη, είναι άνθρωποι που βολεύονται μια χαρά με το κρατικό επίδομα και δεν έχουν την παραμικρή διάθεση για δουλειά. Και ο Χίτσφελ τι ζωρίστηκε με αυτό? Οπότε είπε έγινε φασαρία και η οποία είχε αντίκτυπο στην ομάδα. Από τους άνεργους ποδοσφαιριστές που εισέπραγαν το επίδομα ή από τα. Όχι άνεργους ποδοσφαιριστές, τους άνεργους της Γερμανίας. Αυτό λέω. Έγινε από, ναι, τους άνεργους άπορους ποδοσφαιριστές της Bayern οι οποίοι θορυβήθηκαν τις δηλώσεις του Έχαμπερ. Α, δεν ξέρω. Προφανώς έγινε θέμα εκεί πέρα. Ναι. Προφανώς. Είμαστε. Λοιπόν. Το εντυπωσιακό δεν έχει. Εντυπωσιακό δεν έχει. Δεν έχει ξανασυμβεί. Μια που μιλάς για εντυπωσιακά πράγματα, θα σου πω μια πραγματικά έτσι ιστορία ζωής η οποία, ναι, συνέβη σήμερα το μεσημέρι. Mm-hmm. Ένας άνθρωπος που γνωρίζουμε και οι δύο, θα έλεγα κατά κάποιο τρόπο αποκλεισμένος από κέντρα αποφάσεων. Ένας άνθρωπος ο οποίος πασχίζει να βγάλει το κεφάλι του στην επιφάνεια της θάλασσας και νιώθει ότι αυτό το πράγμα δεν γίνεται και κάποιος το στερεί, αποφάσισε να βρει έναν εναλλακτικό τρόπο έκφρασης. Διότι και είσαι κύριε ο Στρατιβάριος έστειλε τρίλημα στη μεσημεριανή εκπομπή. Αλήθεια. Έστειλε τρίλημα το οποίο δεν διάβασα, θέλω να πω, αλλά συγγνώμη ρε Κώστα, μου λέει δεν κρατήθηκα αφού έστειλε το τρίλημα. Να τα βλέπεις εσύ αυτά. Πού οδηγείς τον κόσμο? Οδηγείς τον κόσμο να στέλνει οπουδήποτε αλλού προκειμένου να διαβαστεί κάποιο μήνυμα του. Δεν το διαβάζετε. Εγώ σου είπα ότι έχω καβάτσα του Στρατιβάριους και δεν θες να διαβαστούν. Εγώ είπα. Ο οποίος έχει κάνει και το κομμάτι του, by the way. Πρέπει να σου. Αν πάμε στα μηνύματα και δεν πούμε τίποτα. Γιατί έχω μαζεμένα θέματα από χθες προχθές, αλλά δεν γίνεται να τα συζητήσουμε. Πάμε σε μηνύματα. Πάμε, ναι. Λοιπόν, έχει στείλει και το κομμάτι του για το δεύτερο challenge, mm-hmm, που έχει γίνει. Το οποίο είναι παβιό σαϊθήρια αυλούβ, γεμίζεις και πισίνα. Βεργάρα σερτ στο Μπρέιζερς, δίμπουρο θκόν φαθίνα. Είμαι το κτέλι μπάμπουρος από τη Μαλεσίνα. Αυτό είναι το κομμάτι του στο... Έχει κι άλλο αντίστοιχο. Ναι. Πάλι με το ίδιο ξεκίνημα. Για πες. Παβιό σαϊθήρια αυλούβ, γεμίζεις και πισίνα. Ο Κωνσταβάρ στη Σίνα ή Τσαού, μπάμιες... Παρνούν. Χάθηκε. Ναι. Δεν έχει λοιπόν. Όχι, κάτι μπέρδεψε εδώ πέρα. Ναι. Άστο, άμα το μπέρδεψε. Εντάξει. Έχω άλλο δικό του, δεν πρέπει να ανησυχείς. Okay. Στόικα, πώς σου φάνηκε που γίναμε jukebox? Ο Τίγρης πριν στο Λάζαρο, δύο κούτες κόκο πόπς. Ή Ζλάταν Κίμελ ζήτησε σουίτα στο Fort Knox. Να χαιρετήσουμε επίσης, θέλω να πω, την Τζαούσενα που σκότωσε το πρώτο κουνούπι της σεζόν. Καλό καλοκαίρι. Βεβαίως. Έτσι.
και μπράβο της. LFI αφιέρωση σε μένα. Έσχος αποτροπιασμός, κόκκινη πύρο Πέπε. Χασάπη εκπαιδευόμενε, μπαλτά πάρε και βλέπε. Ή Ρούντι Φάπες λαχταρά να βάλει και στις τσέπε. Έτσι. Δεν είμαι εγώ ο Στόικα. Δεν είμαι ο Στόικα εγώ. Ο Στόικα δεν είμαι. Μετάλαρο στο κούτελο, στο εφεξής ηρήμαι. Ή όλο το Tinder σε κερνά. Όχι μωρό μου, φήμε. Μάλιστα. Θα τριβάρεις ξανά. Και ξανά στα λέω, τι έγινε, τι είναι προσωπικά, αλλά ναι. Σκόλικες, όχι, δεν πάω να διαβάσω αυτό. Τώρα δεν είναι ωραίο. Ο Ζουλιέτ Μινές λέει, λυπάμαι για τον μπάτλ, αντί να γίνουμε θεατές μάχης Καβάφη versus Σεφέρι, αρκεστήκαμε σε μάχη Φουρθιώτη versus Νικολάκη Κατέλη. Ζουλιέτ Μινές, είσαι σκληρός, δίκασες αυτή τη στιγμή, δίκασες. Τον Μερακλή κατηγορούν στην Τόλεβα Ζεσφινά. Μοιάζει βαϊμάκι το μπουρί με ντούμπλ φάσα ξινά. Ή μάπα κάρχια ο παδιό καπέλα τη Συστήνα. Ωραία ιδέα, λέει ο Επτασαμπάσινα Τρογμπά. Εγώ θα στέλνω μηνύματα σε Βέργη Τσούτσικα για εσάς. Μήπως θα διαβάσουν, γιατί από εσάς χαίρι δεν βλέπω. Λεφτά δεν υπάρχουν ούτε για δείγμα. Προστά τη Βάριου σε ένα one man show. Α, ήρθε, πες, γιατί ήρθε και το δεύτερο που λέγαμε, το έστρωσε ο Στόικα και το έστειλε, ναι. Ο Στόικα. Αυτό που λέγαμε όταν που δεν έβγαινε, το έστρωσε και το ξανά στείλε. Ο Στόικα ήταν, ναι. Ο Στόικα ήταν. Εγώ στα Τλιβάρα σου λέγα, πριν σου είπα Στόικα ποτέ. Για το παβιό Σαϊθήρια Αυλού. Ναι. Γεμίζεις και πισίνα. Τσαού μπάμιες μαγείρεψε, τσαούσε ένα φασίνα. Ή η μάγκη into Masterchef η νέα ασπατσίνα. Στόικα. Αυτό είναι Στόικα. Είναι το μόνο, δεν υπάρχει άλλο. Α, το προηγούμενο που ήταν στο Battle ήταν. Ήταν στα Τλιβάρα. Έκανε την έκπληξη, διάβασε τα Τλιβάρα και μα μπέρδεψε. Ξανά στα Τλιβάρα λοιπόν. Το βίγκανη συμφωνική γουργουριτά στο μάχου. Χαλάκι μπάνιου τίναξε, ντεβόρα κύριου Ζάχου. Ή του κεράσματος κορφή, βλέμμα ανέστη βλάχου. Μ' αρέσει αυτό το τελευταίο. Πάμε σε επόμενη γραμμή, ναι καλησπέρα φιλέ. Στου DPG το Instagram, unfollow ο Τζεντιλέ. Ή έπαθε φούι το παβιό, εμπρός καλέ μου γρυλερό ή κοινόα. Εδώ. Δεν ξέρω αν τιμά εμένα ή εσάς. Πάντως στο site του σταθμού μου βγάζει διαφήμιση για Sugar Daddies. Λέει ο Henderson and Soldiers. Δεν θέλω να στεναχωρήσω, αλλά οι διαφημίσεις που σου βγάζουν ανάλογα με τις αναζητήσεις που έχεις κάνει στο Ιντερνετ. Ναι, και δεν έχει καμία σχέση με το σε ποιο site βρίσκεσαι. Σε όποιο site υπάρχουν Google Ads, θα σου δείχνει κάτι σχετικό με. Κάτι το... σχετικό με πράγματα που έχεις ψάξει. Ναι. Οπότε αντί να το λες, ας πούμε, δεικτικά προς εμάς. Θάψτο κατά το χαλί, γιατί καρβώνεσαι. κάτι καλό έχεις ψάξει τελευταίο καιρό. Μπορεί όχι εσύ. Μπορεί κάποιος που έχει πρόσβαση στον υπολογιστή σωστά, σου. Το μάζεψες, το ναι, μάζεψες. Δεν χρειάζεται κανένα. Μπορεί κάποιος, ξέρω εγώ, το παιδί του καμένου που χρησιμοποιεί αλωνών κομπιούτερ και λογαριασμούς. Το μάζεψες θαυμάσια. Ο Χόρχε Πάριος λέει: εγώ λέω τα ψευδόνυμά μας να είναι Στόικα 1, Στόικα 2 κτλ. Μπας και διαβάζει τα πάντα ο Τσαούσης. Ζων Τραχτήρ λέει: άνοιξα κάτι φακέλους που είχα στο χρηματοκιβώτιο. ΔΕΗ, ΟΤΕ, ασφαλιστική για ένα τρίλημα στο Αδελφάριος. Λοιπόν. Δίπλα ματσάβι κρέμασε στον τοίχο του Ολάσο. Πάνω στην κόμη του Άνθεμος Περίσιο Βάνι Γράσο. Ή τον S300 του Παβιό τοποθετούν στην Κάσο. Ο Στόικα, ξανά. Δεν θα ανοίξει ποτέ εδώ πέρα. Ο Σταλιβάριος λέει: δεν έχω στείλει εγώ με μπάμιες για το challenge. Κλαίω με LFI. Ναι. Mm-hmm. Θυμάσαι, μα εσύ θα τη θυμάσαι, κάποιοι φίλοι θα θυμούνται. Το καιρό εκείνο, πολύ παλιά, είχαμε κάνει μια φωτογράφηση. Ναι, εσύ δύο. Ναι. Γυμνή. Όχι. Α, ευτυχώς. Συγγνώμη, μπερδεύτηκα, ναι. Ευτυχώς. Εσύ έχουμε κάνει και τέτοιες, ναι. Τι θυμάμαι που την είχαμε κάνει, αλλά δεν θυμάμαι για ποιο λόγο. Τέλος πάντων, πρέπει να ήταν 2005-2006 εκεί, ναι, κάπου. Ναι. Ίσως πριν έρθουμε στο Sport FM, τώρα δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων, στην οποία λοιπόν είμαστε από ένα γάντι του box ο καθένας. Ναι. Θυμάσαι ο Φρόνιο Φαρένα Μπαρσελόνα και ναι, εσύ πάρα πολύ καλά είχαμε κάνει. Στέλνει... Είχαμε κάνει ερχόμενοι εδώ για το πρόμο που μας είχαν ζητήσει. Γιατί παίζανε οι ολοσέλιδες καταχωρήσεις Sport Day, γιγαντοαφίσες, στα τρόλεϊ, στα λεωφορεία, στα τζάμπο τζετ κτλ. Οπωσδήποτε. Βεβαίως.
Λοιπόν. Ο φίλος μας ο Παναγιώτης είναι κάνει, ο Τακάη. Ναι. Αυτός. Λοιπόν, ο Φώτης Παρόλας, που δεν είναι ο αληθινός Φώτης Παρόλας, ναι, λέει: ενώ λοιπόν τη φωτογραφία αυτή την έχω δει χρόνια, mm-hmm, τη συγκεκριμένη, παρατήρησα ότι ο μονιμάς ψηλός φοράει φανέλα Manchester United, ενώ η τίμια μου χρήτσα φορά την Blaugrana επιλογή που με συνέπεια στηρίζει μέχρι σήμερα. Ο ψηλός όμως. Είχαμε πάει στο Old Trafford, που είχαμε και παρέα. Ναι. Για το παιχνίδι, ή για το Ολυμπιακό, ή το Manchester Ολυμπιακό. Έχω πάει και τα δύο. Ναι. Τα δύο, ναι. Και μας είχαν δώσει φανέλες, είχαν πάρει φανέλες. Οπότε για να κάνει κοντράστ τη φωτογράφηση, για να μην έχουμε φανέλες ελληνικών ομάδων, βάλαμε ό,τι φανέλες είχαμε εύκαιρες. Απλές είναι οι απαντήσεις. Κοντράστ, καταλαβαίνετε, παιδιά, κοντράστ φωτογραφίσεις. Ναι, ναι. Μυρωθείτε. Ναι, ναι. Μυρωθείτε λίγο. Ο Windy City λέει: ο Τσαού ξέρει από πριν πόσα έχει στείλει ο Στόικα και εκπλήσεται όταν ακούει κάτι καινούριο. δεν υιοθετώ. Ούτε υιοθετώ το μήνυμα που λέει: σίγουρα θα το θυμάται καλά ο Νίκος από το Νέο Ηράκλειο, ψηλέ. Δεν καταλαβαίνω τι εννοείς. Ναι, προφανώς για το φίλο που λέει: εννοείς, λέει, φαντάζομαι κάποιον άνθρωπο που έχει καεί και ο γιος του χρησιμοποιεί ξένο υπολογιστή. Όχι κάποιον που λέγεται Καμένος. Ναι, ασφαλώς. Κάποιον που έχει καεί, έχει κάποιο έγκαυμα. Όχι. Ο Επτέσα Μπά λέει: είχα πει στη μάνα μου ότι θα κάνω δίαιτα. Μόλις πήγα στο PC, είδα διαφήμιση πως θα χάσετε 5 κιλά σε μια εβδομάδα. Δεν είχα ψάξει τίποτα, μας παρακολουθούν. Ο Χόρχε Πάριος λέει: το 2005 Τσαούσι, εσύ έβγαζε φωτογραφίες και εμείς πανηγυρίζαμε τα γκολ του Μπικόφσκι στην Πανάθα. Γιατί σοκάρεσε. Του Μπικόφσκι. Του Στραλιβάρ το One Man Show, ζηλεύετε, πονάτε. Μορένο είναι πιο άμπαλος και από τον Αμπάτε, ή ο Σίγκλετον στην άμυνα, αλέστε σκύλι μπάτε. Λέει, ο Στόικα πρέπει να είναι εκτός του μισθολογίου αυτό, πρέπει να είναι μπόνους αυτά. Πιθανώς. Ναι, εκτός Χαρτζηλικίου δηλαδή αυτά. Πιθανώς. Ναι. Επίσης, παιδιά, όσοι γκρινιάζετε για τα τριλήματα, στείλτε κανένα άλλο μήνυμα, ε. Ναι. Παιδιά, απλά είναι τα πράγματα. Ο Γιούργεν Κλίσμα λέει: ζω για τη στιγμή που θα δικάσει ο Θανάσης το Ρούντι σε ροή αγώνα. Έτσι για το γαμό το μόνο. Ναι. Όχι, δεν είχα πρόχειρη φάνελα Λίβερπουλ, παιδιά. Είχα τη United όταν πήγαμε τη φωτογράφηση. Αυτό. Τι να κάνουμε. Βάλτε μας και χέρι, επειδή βάλαμε τη United, δηλαδή. Συγγνώμη κιόλας. Τώρα νομίζω ότι πρέπει να έχουμε μείνει εδώ. Πού? Από τα τριλήματα του Σαρδεβός που πρέπει να τα τελειώσουμε σε κάποια φάση. Α, δεν πρέπει, δεν είναι κάτι ψυχαναγκαστικό. Πόσο είναι η τάριφα σου, Μουχρίτσα, πόσο? Λέει ο Στόικα 2.0, μπας και διαβαστεί. Πας Κέβιν Έλλην, μοίρα γιάς. Μπα, μάλλον μας ψεκάζουν. Κουκούνε, ζουέλα και παβιό, κάρχες στα δυο μοιράζουν. Ή στόικα τριλήματα το είναι μας τριχάζουν. Στο τριβάριο σου αυτό. Mm-hmm. Ο ίδιος. Σανουό Λουκάκου Μιναλά, νιάτα κορακοζόητα. Τσαού Φαγόπυρο Γιαχνή, σε πέτειο με στόικα. Ή του ζουέλα η τριχιά, λάσο στα καουμπόικα. Ο Ντένμον του τυπογραφείου να είναι πιασμένο από ό,τι θυμάμαι. Ναι, παιδιά, είναι πιασμένο. Το κεντρικό αμυντικό όμως για κάποιον άλλο που ρωτάει, όχι. Από όσο ξέρω. Πάντως, ο του Τζον Τραχτέρη που λέει: χαρίζω το ψευδόνυμο, πάρε μου μια πίσπα να κόψω το τσιγκάλκο. Όχι, δεν είναι πιασμένο σίγουρα. Το έχετε σκεφτεί, λέει, γιατί λέμε με παίρνει ο ύπνος, αλλά και πήρα έναν υπνάκο. Νομίζω ότι είναι αγγλισμός. Από το I took a nap. Ναι. Δεν ξέρω όμως αυτό το λέμε. Ναι. Γιατί? Δεν είναι πιο αφροδισιακό το με πήρε ο ύπνος, με παίρνει ο ύπνος. Ναι, γιατί μπορεί να κάνει το χαζό τη άνθρωπο, ναι, που παίρνει το ύπνο. Δηλαδή γι' αυτό είναι μόνο για τη καλύτερη περίσταση, ας πούμε. Αλλά ναι, σωστά θα πρέπει να λέμε: έκανα έναν ύπνακο ή ξοκοιμήθηκα. Ναι. Ο Τρικέφαλος Αετός λέει: πόσο με τιμάει που μπαίνω στο Σουλατζίδικο, κοιτάω μία ώρα τον κατάλογο, σπάζοντας του τα νεύρα και τελικά ρωτάω τον ψήστη: έχεις τίποτα έτοιμο να μην περιμένω? Κώστα, η φανέλα της United ήταν του Νίκη Μπατ, για τον Τζαούσι ποντάρο σε Αμπελάρδο ή Κρίσταν Βάλ. Λέει: οπτά σαμπά σε ένα τροχμπά. Βέβαια, χωρίς ονόματα. Χωρίς ονόματα. Τρίζει καρέκλα του Τσαού, τρίζει και στόικα θόκος. Και έμεινα στόικα εδώ και η τσακμακίου φόκος. Ή αν ο Κέβιν Μυραγιάς, ο Νάτσο είναι σκόκος. Και είναι του Πάου οι ποινές, προπαίδεια του Τριά. Τον μανιτό γύρω κοσμούν, λιχίνες μακευριά. Ή ένα και ένα κάνουν δυο τσαούσι στην Κυπρία. Βρε ντροπή του λιμανιού που δηλώνεις Λίβερπουλ και φορούσες τον άλλον τη φανέλα. Μήπως να κάνεις και φωτογράφηση με φανέλα Μυραλάς. Άιτε ψιλολέλεκα.
Η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο βαρύ αυτό. Ναι, μωρέ, σιγά. Ναι, ρε, εσύ είναι σαν φουλούς φανέλα Μπαρσελόνα, με αυτή τη λογική. Καλά, σαν φοράω εγώ φανέλα Ρεάλ. Σιγά και. Πήγαινα και τις ανάγκες φωτογράφησης. Βεβαίως ανάγκες φωτογράφησης. Για να έχετε την... Βεβαίως. Βαϊμάκη, τώρα που ο Χρήστος Λιάκος θα διακορεύσει μέσω της Ρώμα τη Λίβερπουλ σου, δεν αγοράζει σιγά σιγά και φανέλα της Ρώμα? Είναι και ωραίες φανές, είναι ωραία χρώματα. Είναι αυτές οι εφαρμοστές, τα γράφει ωραία κοιλιά. Έτσι. Το παπαριές φλωρίνης, όχι, δεν είναι πιασμένο, αλλά δεν νομίζω ότι είναι και πολύ. Το πιπεριές χλωρίνης ήταν το καλύτερο που δίνω σε αυτά. Μπορεί, λέει, να οφείλεται στο ότι ο ύπνος ήταν Θεός, όπως ο Μορφέας. Άρα μπορεί να τον πήρε στα αλήθεια. Ούτε το ενδική κάναντι είναι πιασμένο. Μ' αρέσει που ρωτάτε τον Τζαούσι αν το τάδε ψευδόνυμο είναι πιασμένο. Το Τζαούσι που δεν θυμάται το μήνυμα που διαβάστηκε πριν ένα λεπτό και συζητήθηκε κιόλας. Μπεχά, μπεχά. Μπεχά. Είπα να στείλω μήνυμα, τρίλημα βγαίνει πάλι. Ο Ρέγες σήμερα άχαστος μας θύμισε τον Καλή. Ήδη κάζετε μας σέβεστε τον τριλημάτων Καλή, λέω στόικα. Σε μονταρισμένη φωτό μου, που είμαι εγώ ως Μόνα Λίζα, έχει αρχίσει χαβαλές αν μου πηγαίνει το μαλλί και από κάτω μου έχει ως προτινόμενο φίλο το κομμωτήριο Σούλα. Λέει ο Ντιγκινή να φοβείται Βάρντα. Καλό όμως. Μας τιμή με τον δικό μου που τσακωνόμαστε για την Πρέμιερ. Εγώ Μάντσεστερ, αυτός Άρσεναλ. Λέει το Τίμιο Νέτο 6 προς 7. Ναι. Μια χαρά. Με τιμή, λέει το αλογάκι της Χριστοπαναγίας που πέτυχα στο γήπεδο Πέτρο Μαυρογιαννίδη και ενώ του είπα γεια σου πιπί, εκείνος δεν κατάλαβε τι λέω, προτού να του θυμίσει το παρελθόντος παραγωγός παραγωγός. Και πολύ καλά έκανες. Μεγάλη αλήθεια, τα τελευταία 2 χρόνια ο Τσαούσης είναι πιο μπουκωμένος από τον Ψηλό. Επιβεβαιώνω. Όχι. Επιβεβαιώνω. 2 χρόνια όχι. Όχι, αλλά στα τελευταία 2 χρόνια έχεις μπουκώσει πιο πολλές φορές από εμένα που έχω παρουσιαστεί και ξεμπούκοντος. Ναι, αυτό ναι. Ναι. Αυτό ναι. Αυτό που έκανε ο Ψηλός με τη φανέλα United είναι σαν να επικροτεί η μουχρίτσα τρίλημα Στράντλι. Λέει ο Ρουμπάμπακαρ να γυρίσει ανάποδα. Άμα είσαι επαγγελματίας, φοράς και φανέλα Everton, από τον φόρεσα φανέλα Ντόντσεφ. Αυτό το μήνυμα. Φανέλα Ντόντσεφ είναι περηφάνεια, ρε, εσύ. Γιατί το λέω. Yeah, my pride. Μεγάλη περηφάνεια φανέλα τον Τσεφ. Έτσι φοράς είχα devotion, devotion. I feel devotion. Ναι. Λοιπόν, είχα διάφορα ωραία πράγματα να πούμε. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Κάποια μπορεί να μείνουν για μετά, κάποια ίσως όχι. Τώρα όμως πρέπει να ζάνε την κανάσια σιγά. Και να ευχαριστήσουμε Τάκη Μπουλή, Σταύρο Χόντρο Θύμιο. Να ευχαριστήσουμε ένας τον άλλο και ένας τον έναν. Όλοι μαζί, όλους εσάς. Αύριο βεβαίως πάλι ξανά μανά παιχνίδι Ολυμπιακός Αλγύρης με ολίγη από εκπομπή. Φάτε κανονικό από Δευτέρα. Καλό βράδυ σε όλους.